Στην τηλεφωνική γραμμή είναι η διοικητής του Σεισμανογλίου Νοσοκομείου, η κυρία Όλγα Οικονόμου. Κυρία Οικονόμου, καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Παπαδάκη. Είναι αλήθεια ότι άφησε την τελευταία του πνοή μετά από παραμονή 7 ημερών ένας γνωστός ηθοποιός στο νοσοκομείο σας? Όχι κύριε Παπαδάκη, δυστυχώς είναι νεκρός ο Βασίλης ο Τσιβιλίκας, όμως διακομίστηκε σήμερα το πρωί μέσω ΕΚΑΒ περί τις 6:35 στο νοσοκομείο μας ήδη νεκρός. Δεν νοσηλευόταν σε εμάς, με πρόβλημα καρδιάς διακομίστη ήδη νεκρός, οι διασώστες στο ΕΚΑΒ έκαναν όλες τις προσπάθειες. Το δικό μας νοσοκομείο εφήρμοσε όλες τις τεχνικές που θα μπορούσε για να του προσφέρει βγάλε, τη ζωή παρακαλώ, του βγάλε, πρωτοκόλων. Σε παρακαλώ. Δεν ανταποκρίθηκε δυστυχώς και απεβίωσε. Ήταν ήδη δηλαδή όταν προσεκομίσει το νοσοκομείο μας. Και παρότι δεν εφημερεύαμε, όλο το ιατρικό προσωπικό έτρεξε και προσπάθησε να τον ανανύψει, αλλά δυστυχώς δεν υπήρχε καμία δυνατότητα. Σας ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Και εγώ ευχαριστώ και λυπάμαι ειλικρινά που σας δίνω μια δυσάρεστη είδηση για έναν άνθρωπο που τον αγαπούσαμε όλοι. Ξέρετε, θέλω να απολογηθώ για την, έτσι, αυτή την αντίδρασή μου. Με τον Βασίλη τον Τσιβιλίκα τον έζησα από πάρα πολύ κοντά, γιατί συνεργαστήκαμε για περίπου 1,5 χρόνο στο τέλος της δεκαετίας του 80, κάνοντας ραδιοφωνική εκπομπή για 2 ώρες στο ραδιόφωνο του Αντένα. Ήταν την εποχή που μεγαλουργούσε ο Άρης και μαζί με τη Μαρινέλα ήταν στους αγώνες του μπάσκετ, πήγαινε στη Θεσσαλονίκη. Ήταν η μοναδική μέρα που ο Βασίλης έλειπε από τη δουλειά. Ένας εξαιρετικός άνθρωπος, ένας εξαιρετικός καλλιτέχνης, ένας εξαιρετικός σύζυγος, ένας εξαιρετικός πατέρας, ένας εξαιρετικός φίλος. Εγώ νιώθω ότι ένας φίλος μου φεύγει από τη ζωή και όχι, ξέρετε, ένα δημόσιο πρόσωπο. Να τώρα εδώ ο Κώστας Βουτσάς είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Κώστα, καλημέρα. Καλημέρα, τι μαύρη καλημέρα, Γιώργο μου, μαύρη καλημέρα. Πού το περίμενα, μου κόπηκε ένα πνοή, μου κόπηκε. Τι τα ξαφνικό ήταν αυτά, από τι πέθανε, βέβαια, Γιώργο μου, για πες μου. Καρδιά, μεταφέρθηκε στο Σεισμανόγλιο, Κώστα. Μεταφέρθηκε στο Σεισμανόγλιο και παρά τις προσπάθειες των γιατρών, την ξέραμε την είδηση εδώ και μία ώρα, δεν θέλαμε να την πιστέψουμε και δεν θέλαμε να ανακοινώσουμε, γιατί δεν θέλαμε έτσι να δημιουργήσουμε αναστάτωση. Πατέρας ενός παιδιού, μιας κόρης. Γιος. Η κόρη είναι ψυχολόγος, ήταν μαζί με την κόρη. Δύο παιδιά. Το 18 άνω. Ένας εξαιρετικός ηθοποιός. Εμένα μου λες, καλέ. Είμαστε φίλοι, πολλοί συνεργάτες, πολλοί έχουμε παίξει πολλές φορές μαζί. Και τώρα το καλοκαίρι είμαστε περιοδία με τη Λυσιστράτη. Και ήμασταν όλοι κάθε βράδυ έξω, γελάγαμε, περνάγαμε. Πω, δεν το πιστεύω, δεν το πιστεύω, δεν το πιστεύω. Και ήταν εγκρατής, δεν κάπνιζε, δεν κάπνιζε, πρόσεχε τη ζωή του. Δεν έκανε καμία άσχημη ζωή να πάει να πίνει και να κάνει. Ήταν ένας άνθρωπος πολύ σεμνός, πολύ πολύ εργατικός, απόλυτα τελειομανής άνθρωπος, ο οποίος κοίταζε πολύ τη δουλειά του. Να σκεφτείτε τώρα έπαιζε και στο Ακάδημο και κάτω στον Πειραιά, πηγαίνει ο θείος μισή μέρα την εβδομάδα. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Πω το Βασίλη, πω από και τη γυναίκα του και τα παιδιά του. Γεννημένος. Ο Βασίλης ο Τσιβιλίκας, γεννημένος το 1942 στη Θεσσαλονίκη. Ήταν το μοναδικό αγόρι μιας οικογένειας. Ναι, είχε άλλες 2 αδελφές. Ο πατέρας του ήταν καταστηματάρχης. Είχε το μπαρδάρι, εστιατόριο είχε. Φίτησε στο κολέγιο της Θεσσαλονίκης και οι καθηγητές του τον έσπρωξαν να ασχοληθεί με το θέατρο. Και αφού τελείωσε την αγγλική φιλολογία, δεν την τελείωσε μάλλον, την εγκατέλειψε, κατέβηκε στην Αθήνα για να ασχοληθεί επαγγελματικά με την ηθοποία. Έκανε προσπάθεια να εισαχθεί στο θέατρο τέχνης και όπως όλοι οι μεγάλοι ηθοποιοί κόπηκε. Σπούδασε τελικά στη σχολή του Φέλη Κατσέλη. Εμφανίστηκε στο θέατρο το 1965. Στις αρχές του, στις δεκαετίες του 70 αρχίζει να ασχολείται με επιθεώρηση και πρόζα με τεράστια επιτυχία. Τεράστια επιτυχία. Και τη δεκαετία του 70 είναι η πρώτη του εμφάνιση στον κινηματογράφο.
στη θεία μου τη Χίπισσα, είναι εκεί που βγαίνει. Με τη Βλαχοπούλου, ναι. Θυμάσαστε με τη Βλαχοπούλου, εκεί που τη βγαίνει και φοράει τα μαλλιά, την περούκα με τις κουδούνες. Εκεί ο Βασίλης ο Τσιβιλίκας, ο καλός μου φίλος, που είπα ότι εγώ έκανα εκπομπή μαζί του 1,5 χρόνο. Κάναμε, ήταν ένας καλλιτέχνης και ένας δημοσιογράφος που κάναμε μια πολύ ταραγμένη εποχή. Όχι, δεν το πιστεύω, Θεέ μου, δεν το πιστεύω, δεν το πιστεύω. Κώστα, να είσαι γερός, να είσαι γερός, να το θυμάσαι και βάστα. Βάστα, Κώστα, βάσα. Βάστα γερά. Βαστά με Γιώργο, και εσύ βάστα και όλα βαστά με. Βάστα γερά, σε θέλουμε δυνατό, Κώστα. Θεός χωρέστονε, Θεός χωρέστονε. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε, Κώστα μου.